Τυπάρες μου, καλησπέρα. Σήμερα έχει βιντεάρα. Η βιντεάρα αυτή με βρίσκει πολύ χαρούμενο και εμένα και όλη την Αγγέλη εδώ, όλος καθρεφτίζεται. Δεν χωράει την κεφάλα στο καθρέφτης, ρε. Πρέπει να τον γυρίσουμε στο έτσι, να τον ξαπλώσουμε. Φρεντάρας. Ξάπλα εδώ και... η ουρίτσα πίσω δίνει πόνο. Και το μερεντάκι μου. Το μερεντάκι μου που είναι χαρούμενο. Και είναι στρούμπουλο. Λίγο τη ζελάκι μου. Σοκολατάκι. Σφαίρα τώρα. Ναι, το κορίτσι μου ήρθε σπινιάροντας. Το κορίτσι μου ήρθε σπινιάροντας. Το κοριτσάκι μου. Μερεντάκι. Θα ξαπεράσω στο κρεβατάκι της τώρα, είμαι σίγουρος για να δω. Να το και το κορίτσι μου. Να το κοριτσάκι μου. Πού είναι το μερεντάκι μου. Φρεντάρα. Παραγγείλεις τίποτα, να φέρουμε κανένα ποτάκι, κανένα σφινάκι. Φεντάκι μου. Και το σκυλί μου. Το 3D, το σκυλί μου. Λοιπόν, και συνεχίζει το βίντεο. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος λοιπόν σήμερα, γιατί κάναμε εξετασούλες προχθές. Ανέβασα και story στο Instagram. Ναι, έχω Instagram, Παναγιώτης Μίλας, στα λατινικά. Βρείτε με. Που είχε έρθει ο γιατρός και κάναμε εξετασούλες, κάναμε τσίμπι τσίμπι και πήραμε λίγο αιματάκι και από τα τέσσερα, και χθες το απόγευμα είχα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, το μερεντάκι μου έχει πολύ βαρύ ιστορικό, για όσους δεν ξέρουν. Το μερεντάκι είχε τον υψηλότερο τίτλο Καλαζάρ, 1:3200, για όσους γνωρίζουν. Είναι, Καλαζάρ είναι μια ασθένεια που είναι πολύ άσχημη για τα σκυλάκια. Παλιότερα ήταν θανατηφόρα, τώρα την παλεύουν, έχουν βγει θεραπείες και φαρμακάκια. Και εντάξει, τώρα πολλά σκυλάκια είναι μια χαρά με το καλαζάρ, έτσι, με τη θεραπεία. Είναι στον οργανισμό πώς θα το αποκριθεί. Το μερεντάκι βέβαια δεν είχε καλαζάρ μόνο, είχε και ερλίχια, είχε μπαμπέζια, που είναι πολύ άσχημη ασθένεια μπαμπέζια, γιατί αραιώνει το αίμα και είναι και... δυσκολεύονται και τα υπόλοιπα φάρμακα να ενεργήσουν με πιο αραιωμένο αίμα. Έχει ανάπλασμα, είχε αιματοκρίτη 14 με φυσιολογικό το 40. Έχει πολύ βαρύ ιστορικό το μερεντάκι. Και την έβλεπα τώρα και πίνει νεράκι, το πολύ συχνό, όταν πίνει πολύ συχνά νερό. Τώρα μην φρικάρετε όλοι, μιλάμε για σκυλάκια που έχουν ιστορικό, έτσι. Δεν μιλάμε για σκυλάκια υγιή. Που έχουν και ιστορικό και με τα νεφράκια τους και με παθήσεις τέτοιες. Άμα πίνει πολύ συχνά νεράκι, είναι ένα δείγμα, δείγμα ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι είναι ένα δείγμα νεφρικής ανεπάρκειας, ότι τα νεφράκια δεν δουλεύουν καλά. Ξαναλέω, μόνο για σκυλάκια με ιστορικό, έτσι μην δείτε το σκυλί σας να πίνει πολύ συχνά νερό και φρικάρετε, μόνο για σκυλάκια με ιστορικό, και είναι ένα δείγμα, δεν είναι κάτι. Απλά καταλαβαίνετε τώρα το μυαλό που πάει, τέλος πάντων. Και είχα μια αγωνία. Ο Ντίζελ τώρα εδώ δεν ξέρω αν λέγεται αγωνία αυτό που βλέπω. Σκυλί μου, πού κοιτάει μου σου τώρα στη γωνία εκεί πέρα. Έβαλε τη μωρία τη μουσουδά. Σκυλί μου. Φαγάκι. Να λειτουργούν τα αυτάκια, κοπρίτι, κοπρίτι. Και το κορίτσι μου. Και το κορίτσι μου, γρήγορα. Γρήγορα για χαρτάκια το κοριτσάκι μου. Και το μερεντάκι μου για σένα λέω. Μερεντάκι μου. Για σένα λέω. Έλα κι εσύ. Έλα κι εσύ εδώ. Μυρμίγκι μου. Μυρμιγκάκι, εσύ μην γλύψεις την κάμερα, κυρία μου. Εντάξει. Μυρμιγκάκι μου, εδώ κοιτάξτε. Εδώ κοιτάξτε, εδώ. Εδώ κοιτάξτε η κόρη. Και το μερεντάκι μου. Έλα και εσύ εδώ. Έλα. Έλα εδώ, χοντρούλα μου. Χοντρουλίτσα μου. Αυτό είναι λοιπόν το μερεντάκι. Με το βαρύ ιστορικό. Το κοριτσάκι μου. Το κορίτσι μου. Κοριτσάκι μου. Κορίτσι μου. Να και οι κόρες. Και οι δύο οι κορίτσες. Οι κόρες μου. Λοιπόν, οπότε καταλαβαίνετε, το μυαλό σκέφτονταν διάφορα και είχα μια μικρή αγωνία. Μικρή αγωνία μέχρι να βγουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Χθες το απόγευμα βγήκαν τα αποτελέσματα και το μερεντάκι μου είναι τούμπανο. Είναι φυσιολογικά όλα. Και τα υπόλοιπα σκυλάκια μου, όλες οι εξετάσεις, κάνουμε αιματολογικές, γενικές αίματος δηλαδή. Κάνουμε για ερλίχια καλαζάρ, οι υπόλοιποι κάνουν snap test,
Το snap test είναι σου δείχνει αν είναι θετικό ή αρνητικό, δεν σου δείχνει τίτλο. Και το μετρητάκι κάνουμε τίτλο. Πάρα πολύ καλό και το αποτέλεσμα με το Καλαζάρ, από 1 προς 3 200 κάνεις θεραπείες και τα λοιπά. Τώρα βρέθηκε ύποπτη 1 προς 100, που είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Τα σκυλάκια αυτά πάντα θα δείχνουν ότι είναι ύποπτα. Πάντα θα έχουν ένα μικρό τίτλο, Καλαζάρ, πάντα. Δεν θα βγει ποτέ αρνητικό. Και απλά κοιτάμε να είναι σε χαμηλά επίπεδα. Το μερεντάκι είναι στα χαμηλότερα, δηλαδή δεν έχει πιο χαμηλό από το 1 προς 100. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και για όλη την αγέλη μου και ιδιαίτερα για το μερεντάκι μου. Και τελικά πίνει νερό πολύ, γιατί ζεσταίνεται το ζωντανό και γιατί την έχω κάνει χοντρούλα. Παιδιά, όταν το πήρα το μερεντάκι, στο μέγεθος που το βλέπετε, γιατί το πήρα ενήλικο, δεν μεγάλωνε άλλο, ήταν 6 κιλά και 800 γραμμάρια. 6-800. Τώρα που τη ζύγησα τη χοντρούλα μου, μαντέψτε πόσο την έχω κάνει. Έχει μπει άλλη μια μερέντα από πάνω και κάτι ακόμα είναι 15-300. Βέβαια πρέπει να κάνει λίγη δίαιτα, έτσι. Δηλαδή τα 13 κιλάκια περίπου θα είναι καλά για το μερέντα και θα είναι πάλι λίγο τσιμπημένο. Έτσι θα είναι λίγο, πάλι λίγο τσουποτούλα, αλλά θα είναι μια χαρά. Οπότε τώρα κάνουμε λίγη δίαιτα για το μερεντάκι, αλλά μου αρέσει ρε παιδιά που είναι στρουμπουλό. Δηλαδή το έβλεπα όταν το πειρά το ζωντανό, φαινόταν η σπονδυλική της στήλη, φαινόταν η λεκάνη της, τα κοκαλάκια της, δηλαδή βλέπες κοκαλάκια να περπατάνε. Και αυτή η εικόνα βέβαια μου είναι πολύ δυσάρεστη και μου έχει μείνει μέσα στο μυαλό και τώρα θέλω να τη βλέπω χοντρούλα. Μου αρέσει το κοριτσάκι μου χοντρούλικο. Πού είναι το κορίτσι μου? Μέσα είναι οι κόρες. Λοιπόν, τεράστιο ενδιαφέρον για το βίντεο. Κάνουμε και zoom. Σκυλί μου, τα αυτάκια δουλεύουνε? Ναι. Σκυλί μου εξωγήινη, κλέφτης, πυρηνική έκρηξη, σεισμός, φαγάκι, κοπρόσκυλο, εκοπρόσκυλο. Κοίτα εδώ και αναρωτιέται κιόλας, θα φάμε σε λίγο ρε, δεν σε κοροϊδεύω, θα φάμε. Και το μερεντάκι μου που κόβει βόλτες, τα Pokemon, κοιτάξτε πώς πατάει. Κορίτσι μου, που πας μωρί, στο ερκοντήσιο, μέσα πας ε. Μερεντάκι μου. Αυτή η τσαχπινιά που έχει το μερεντάκι δεν υπάρχει στον πλανήτη. Δεν υπάρχει, είναι εκτός πραγματικότητας. Ναι, και το σοκολατάκι μου βέβαια. Ναι, χαμός, τα κορίτσια μου. Τι βολτάρεις εσύ γύρω γύρω συνέχεια, πού πας? Κοίτα εδώ, κοίτα εδώ. Κοίτα σκέρτσο. Και πάει μέσα στο ερκοντήσιο βέβαια. Ωραία. Κάτσε μπαμπά, πες τα εσύ, εγώ πάω να δροσιστώ. Τι αγριάδα είναι αυτή. Σφαίρα, ναι, πήγαινε κι εσύ. Περιέργεια να δούμε τι έχει συμβεί. Τίποτα, έτσι για την αλητία. Έτσι για το χαβαλέ, δοκιμάζουμε τα ανακλαστικά του μπαμπά. Πού πάσει με την ουρά κροκόδηλου, ρε? Αυτό που βλέπετε είναι ουρά κροκόδηλου κυριολεκτικά. Έλα, ορίστε. Α, κάποιος έφερε γράμμα. Τα σκυλιά μου λειτουργούν. Σιγά, ρε. Κουτουλιά στην κάμερα, ο Φρέντο. Ο Βασιλόπουλος λοιπόν πέρασε και μας άφησε γραμματάκι. Τα σκυλιά μου δουλεύουν λοιπόν, δεν είναι χαλασμένα, λειτουργούν. Και το άγρο Pitbull ήρθε να φάει τον άνθρωπο με ουρά κροκόδηλου στο στόμα. Σκυλί μου, δεν πρόλαβες, έχασες χάδια. Αυτά παιδιά τα Pitbull και ειδικά ο Diesel είναι μουρόχαυλα, δεν κάνουμε για φυλάκες. Εδώ κοίτα. Θα έρθει να αποδεχτεί τον κλέφτη με παιχνίδι στο στόμα. Αυτός είναι φύλακας. Ό,τι περάσει έξω από το σπίτι, το γαυγίζει, σε ειδοποιεί. Και όχι να περάσει απλά να περνάει, να σταματήσει στην πόρτα και να κάνει κάτι. Μεγάλος φύλακας ο Φρεντάρας. Φρεντάκι μου. Εδώ κοίτα. Κοίτα εδώ. Σκύλι μου άγριο. Pitbull μου, ναι. Πω πω, τι άγριο. Πω πω, με την ουρά κροκόδηλου. Πω πω, ένα Pitbull. Αυτά είναι φρένα που βλέπετε. Με ένα παράγγελμα το άφησε κατευθείαν. Πάρτα. Με παράγγελμα το ξαναπαίρνει και τώρα που τραβάμε και είμαστε στην κόντρα θα πρέπει να μάθουμε το σκυλάκι μας. Στι! Μπράβο το αγόρι. Πάρτα. Μπράβο το αγοράκι μου. Έτσι πρέπει να είναι τα pitbull. Παλεύει όλα. Ρε, κάνεις και να βες τζουντό. Αυτό είναι ζαβολιά. Έτσι πρέπει να είναι τα pitbull, τι πάρες μου. Όχι να τα λυσάμε, να τα λυσομανάμε και να γριλίσουν και εμείς να κάνουμε χαβαλέ. Να έχουν φρένα. Αυτό που κρατάνε στο στοματάκι τους
ουρά κροκόδιλο, συγκεκριμένη περίπτωση, να μην είναι δικό τους, να μην το διεκδικούν, να μην έχουν αιμονή με αυτό, να παίζουν με αυτό και μόλις τους δώσεις ένα παράγγελμα να στο αφήνουν κατευθείαν, που σημαίνει παίζει με το παιχνίδι, δεν το διεκδικεί. Και τώρα κάνουμε χειρουργείο. Ας την ευρε, κοίτα εδώ, κορίτσι μου, τι ουράκι είναι αυτό, κοριτσάκι μου, και το φλάφι μου, το φεντάκι μου, ναι, φεντάρας μου, ναι, ναι, μη χάσουμε και το Pokemon, το παπί, ήρθε και το παπί, τι θα πειράξουμε, για δες, ποιον θα πειράξουμε, τον φλάφι, το φεντάκι μου, το φεντάκι μου, φεντάκι μου εσύ, κοίτα φάτσα, κοίτα φάτσα το φεντάκι εδώ, κοίτα, το μαγουλάκι κλαίνεται, το φεντάκι μου το όμορφο. Και οι κόρες, και οι κόρες, κορουλίτσα μου, γαπούλα μου. Ξέχασα και τι έλεγα, κλασικά, Μιζελάρας, αγαπημένη του θέση, σαν συνταξιούχος κάθεται μεταξύ, όπου βρει παγκάκι ή κάπου και έχει περατζάδα και περνάει κόσμος, κάθεται, έχει αυτό το κακό μελέφος που βλέπετε εδώ πέρα, την κακομεριά την ίδια, και περιμένει, προκαλεί χάδια. Κοπρίτης, ξέρει τι κάνει αυτός. Και φυσικά μαζεύει τον κόσμο και τον χαϊδεύει. Εννοείται, δεν σου αφήνει και περιθώρια. Το φεντάκι μου. Τι κάνει το φεντάκι μου. Φυλάει το σπίτι. Ε, το αγοράκι μου φυλάει το σπίτι. Αγόρι μου. Αγοράκι μου. Φεντάκι μου. Εδώ κοίτα πως γυρνάει το μερεντάκι. 360 μοίρες τροφή. Και το κορίτσι μου περιμένει χαδάκια. Και το σοκολατάκι μου. Κοίτα φάτσα το σοκολατάκι, ρε παιδιά. Κοίτα φάτσα το σοκολατάκι μου. Εσύ τι πας να ψάξεις για μπισκότα, ε? Τις τσέπες, κόρη. Ναι, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι από αλλού άρχισε το βίντεο και αλλού πήγε τελείως. Πάρα πολύ χαρούμενο σήμερα, όπως έλεγα. Οι εξετασούλες του μερεντακίου μου άψογες. Κοίτα, κοίτα, σκέρτσο, ρε παιδιά, εδώ, κοίτα. Τάνι, 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 τάνι. Τι μουσουδάκι είναι ωραίο αυτό. Τι μουσουδάκι. Και κυνηγάει και κουνούπια το σοκολατάκι, είναι πολύ χρήσιμο. Ναι. Για να δούμε, θα κάνει και μπουρμπουλίθρες με τη μητούλα. Αχ, δεν το έκανε. Καμιά φορά βάζει τη μητούλα μέσα και κάνει μπουρμπουλίθρες και τρελαίναμε, παιδιά, τρελαίναμε, πεθαίναμε το κάνει αυτό. Αυτά με τις ξετασούλες. Θα ήθελα να πω σε όλους τους κυλογονείς, εγώ προσωπικά κάνω 2 φορές εξετάσεις το χρόνο, κάθε εξάμηνο. Κάνουμε, ξέρω εγώ, Ιανουάριο και Ιούνιο. Εντάξει, τώρα ανάλογα και τα χρήματα, παιδιά, γιατί για μένα που έχω 4 σκυλιά είναι 200 ευρώ. Και είναι και προσφορά κιόλας, έτσι, γιατί είναι αιματολογικές, είναι Ερλίχια Καλαζάρ και είναι και βιοχημικές. Είναι 2 τιμές για νεφρά και 2 τιμές για σηκώτη, οι βασικές. Για απλά έχεις μία εικόνα για το πού βρίσκεται το σκυλάκι σου. Είναι απλά πρόληψη, ώστε αν κάτι πάει να το βρει, να το πιάσει σε πολύ αρχικό στάδιο. Χαλάλι τους, 1000 φορές δεν το συζητάω, θα το σύστηνα σε όλους τους κυλογονείς, όλους, να κάνετε 2 φορές εξετασούλες το χρόνο. Ξέρω ότι μπορεί να σας φαίνεται λίγο υπερβολή, αλλά 1000 φορές να δώσουμε λεφτά στην πρόληψη, παρά στη θεραπεία, παιδιά. 1000 φορές να πιάσεις κάτι από την αρχή, εάν το πιάσεις, ξέρω εγώ τι, αλλά έχεις πολλές πιθανότητες να δεις αν κάτι πάει, αν κάτι δεν πάει καλά. Επίσης, γενικά βλέπεις και την υγεία τους. Εγώ που τους δίνω, ξέρω εγώ, μπαρφ, ομή διατροφή, θα εξηγήσω σε άλλο βίντεο τι είναι αυτό και τα θετικά και τα αρνητικά. Γενικά θα το αναλύσω λιγάκι το μπαρφ, γιατί με έχετε ρωτήσει πάρα πολύ. Εγώ λοιπόν που τους δίνω ομή διατροφή και τους παρακολουθώ, έχω μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη άποψη για το πώς λειτουργεί η ομή διατροφή πάνω στα σκυλάκια μου. Γιατί έχω εξετάσεις 2 φορές το χρόνο, αιματολογικές. Οπότε δεν διαβάζω το ίντερνετ μόνο τι λέει, βλέπω και στην πραγματικότητα και στην πράξη από πάρα πολύ κοντά. Πάρα πολύ στενή παρακολούθηση και την υγεία του σκύλου. Άρα λοιπόν, εγώ παιδιά το έχω υιοθετήσει αυτόν τον τρόπο, 2 φορές εξετάσεις το χρόνο. Και εντάξει, το συζητάμε για τα εμβολιάκια τους και τα λοιπά και τα λοιπά, εννοείται αυτά.
και θα το σύστηνα πραγματικά σε όλους. Πραγματικά. Ειδικά όσοι έχετε ένα σκυλάκι, παιδιά δεν είναι έξοδα μεγάλα, ξέρω ότι όλοι είμαστε στριμωγμένοι, αλλά χίλιες φορές να δώσετε εκεί πέρα και να πιάσετε κάτι το οποίο είναι σε αρχικό στάδιο. Χίλιες φορές παιδιά, σκεφτείτε το. Το εμβόλιο για το καλαζάρι εγώ το έχω κάνει σε όλα. Δεν ακούω μπούρδες ότι μπορεί να ενοχλεί, να νοσήσει. Και... αυτά είναι μπούρδες. Είναι εμβόλιο. Το εμβόλιο, ακόμα και εγώ δεν σου λέω ότι έχει την προστασία που λέει το 80%, δεν ξέρω εγώ ότι δηλώνει η εταιρεία. 50% να έχει. Παιδιά, είναι το ίδιο να το τσιμπήσεις κνύπα με καλαζάρ και να νοσήσει. Και είναι και το ίδιο να έχει 50-50% πιθανότητες να μην νοσήσει. Χίλιες φορές δεν το συζητάω. Και 10% να ήταν, πάλι θα το έκανα. Δεν το συζητάμε, παιδιά. Είναι μια μορφή πρόληψης. Στο μερεντάκι, βέβαια, και σε σκυλιά που νοσούν από καλαζάρ, δεν κάνουμε εμβόλιο καλαζάρ. Καταλαβαίνετε αυτό, έτσι. Στα υπόλοιπα τα τρία όμως, έχω κάνει. Λοιπόν, τι πάρες μου πήρα, μοιραστώ. Πήρα, λέω. Ναι, λες και σας πήρα τηλέφωνο. Ναι, τι πάρες εκεί, ναι, εδώ ο Παναγιώτης, τι κάνετε. Okay. Σας πήρα ένα βίντεο λοιπόν να μοιραστώ τη χαρά μου μαζί σας, γιατί είχα αγωνία με το μερεντάκι. Παρένθεση, πρέπει να δείτε την επόμενη φορά θα το πάρω βίντεο όπως κάνουν με τον γιατρό. Τι χαρά του κάνουνε, μιλάμε, ειδικά εδώ ο κεφάλας. Η ουρά παίρνει φωτιά, μιλάμε. Και ο Φρεντάρας εκεί πηδάει πάνω του, έχουνε πολύ πλάκα. Λοιπόν, ναι, αυτό πρέπει να το δείτε το βιντεάκι. Και μία τεχνική για τα σκυλάκια τα οποία είναι να τους πάρετε αιματάκι ή κάποιο εμβόλιο. Εγώ παιδιά έχω μπισκότα που τους αρέσουν και τα μπουκώνω. Αυτός εδώ δεν καταλαβαίνει τίποτα. Τίποτα, δηλαδή το πότε, ξέρω εγώ, ο γιατρός του παίρνει αίμα ή του κάνει εμβόλιο, αυτός τρώει μπισκότα και είναι απασχολημένος. Δεν καταλαβαίνει τίποτα τι έγινε ποτέ. Και ο Φρέντο το ίδιο. Το σοκολατάκι δεν τρώει εκείνη την ώρα. Ναι, καλά το άκουσα εγώ. Βηματισμός Pokémon. Και μας προσπερνάει ο αγέροχη. Α, μπα. Θα μας μιλήσεις. Θα μας μιλήσει το κορίτσι μου. Το κοριτσάκι μου. Ναι, μην ακούσεις και εσύ χάρια. Έλα και εσύ. Κοριτσάκι μου. Κορίτσι μου. Τι θες εσύ ρε πειραχτήρι. Παιδιά, εδώ κοιτά. Ο άλλος πάει να πειράξει σοκολάτα. Ρε, μην πειράζει σοκολάτα, ρε. Και το μερεντάκι. Και έχει έρθει η ώρα για φαγάκι. Για φαγάκι. Έχει έρθει η ώρα. Θα βάλουμε φαγάκι. Γουρουνάκια μου. Κορίτσι μου, θα φάμε. Κοριτσάκι μου. Σοκολατάκι μου. Και έχει έρθει η ώρα να τους βάλω φαγάκι. Τώρα θα σταματήσω το βίντεο και θα ξαναβάλω μόλις τους έχω σερβίρει, γιατί το ξέρω ότι σας το έχω δείξει, αλλά δεν μπορώ, δεν το χορταίνω όταν το σοκολατάκι χοροπηδάει όταν είναι για φαγητό, δεν το χορταίνω, αλήθεια σας λέω. Έρχομαι μισό λεπτό. Τέλεια, λοιπόν σερβίραμε φαγάκι και φτεδάκια μερέντας. Τόιν, 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 τόιν. Το ελαφάκι μου, ορίστε κοριτσάκι μου, τα κεφτεδάκια σας. Τώρα κοιτάξτε εδώ σοκολάτα τώρα. Κορίτσι μου, κοριτσάκι μου, θα φάει το κορίτσι μου. Θα φάει φαγάκι το κοριτσάκι μου. Χαίρετε το κορίτσι μου. Θα φάμε φαγάκι, κοίτα φάτσα. Απίστευτη. Κοριτσάκι μου, ορίστε. Ο Φλάφι. Το φεντάκι μου, καλή όρεξη. Και το σκυλί μου. Τρέξε σκυλάκι μου, τρέξε σκυλί μου, γρήγορα τρέξε, τρέξε, τρέξε. Ορίστε γοράκι μου, ορίστε το φαγάκι σας. Και το ντιζελάκι μου. Για να δούμε. Πρώτα τελειώνει η μερέντα γιατί είναι εύκολο με τα κεφτεδάκια να τα φάει. Να, καλά. Το παίρνω πίσω. Πυράγχας παιδιά, πυράγχας κανονικό, άλλος δεν το έχει αγγίξει και άλλος το έχει τελειώσει και το γλύφει τόση ώρα. Και εσύ το τελείασες, με τα κεφτεδάκια σου. Πάει να ελέγξει σοκολάτα, για να δούμε αν το έφαγε καλά η μερέντα. Καθαρίζουμε το πιατάκι για τον μπαμπά για να μην έχει να πλένει. Ωραία, τώρα θα καθαρίσουμε και του Φρέντο.
Και του φέρνω το πιατάκι. Κορίτσι μου, και του φέρνω το πιατάκι, θα καθαρίσουμε. Ήταν νόστιμο. Ήταν νόστιμο, αγαπουλίτσα μου. Αγαπουλίτσα μου, όμορφη, ήταν νόστιμο. Ναι, κοριτσάκι μου, ναι, ο μπαμπάς. Μπαμπάκας. Αγαπούλα μου. Και το Pokémon. Και το Pokémon. Τον, τον, τον. Μερεντάκι. Ναι, ο μπαμπάκας. Εδώ είναι ο μπαμπάκας. Μου πιάνει και με τραβάει εντωμεταξύ. Με το χεράκι της εδώ, κοίτα. Πιάνει έτσι, έτσι και με τραβάει. Αγαπουλίτσα μου, αγαπουλίτσα μου, γίτσες, γίτσες. Ο φρεντάρας έφαγε. Έφαγε και το φεντάκι μου. Ήταν νόστιμο, το έφτιαξε ωραίο ο μπαμπάς. Ήρθε και το τάνκερ. Εσύ ελπίζω να μην αφήσεις και το κατσαρολάκι μαζί. Αγόρι μου. Δεν θα πλύνουμε πιάτα. Ναι, θα βουτήξουμε τώρα το γλωσσάκι στο νερό. Για να γλιστράει καλύτερα. Εγρέζει θα βγάλει. Να δούμε και του Φρέντο, άμα το έφαγε σωστά. Για να δούμε. Το σοκολατάκι καθαρίζει όλα τα πιάτα μετά. Όλα. Και τα στεγνώνει κιόλα. Τι θες, Pitbull? Ο γκάνγκστερ μου. Ο γκάνγκστερ μου, που το έχει το ούζι εσύ. Και να σας δείξω τώρα αυτό που σας έλεγα. Λοιπόν, κάτσε να φέρουμε. Εδώ είναι. Εξετάσεις. Μισό λεπτάκι. Τι έχω κάνει εδώ πέρα. Τέλος πάντων, μην τα βγάζω. Εδώ πέρα είναι λοιπόν, παιδιά, οι εξετασούλες. Τα βιβλιαράκια ολονών. Και εδώ πέρα έχω κρατάω το ιστορικό τους σε ένα φάκελο μέσα. Ποιος φάκελος είναι αυτός? Ναι, τώρα με το ένα χέρι είναι λιγάκι δύσκολο. Εδώ πέρα μέσα είναι. Έχω σε τέτοια μορφή τις εξετάσεις ολονών. Αναμήνα, ανασκυλάκι, αυτές είναι οι τελευταίες. Και έτσι λοιπόν κρατάω ένα ιστορικό. Τι αράγμα είναι αυτό, ρε. Κρατάω ένα ιστορικό που είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις το ιστορικό με τις εξετάσεις. Και θα το σύστηνα σε όλους σας, παιδιά. Πραγματικά, το συστήνω σε όλους. Αυτά από εμένα και την Αγγέλη. Ρε αγριάδα. Κοίτα εδώ. Α, ο φύλακας. Ο άλλος κουνάει ουρές και έρχεται με τα παιχνίδια του. Άλλος φύλακας από εδώ. Και το φρεντάκι μου. Το μερεντάκι μου και το κορίτσι μου. Τι έχει φρεντάκι εκεί, κουνούπι? Και ο Φρέντο κυνηγάει κουνούπια. Και έτσι, για να κάτσουμε λίγο καλύτερα. Δεν γίνεται να τελειώσει βίντεο χωρίς μερεντάκι να φυλάει τον μπαμπάκα. Και μπαμπάκας μερεντάκι φυσικά εννοείται. Και έτσι έχουμε ένα ωραίο και σωστό φινάλε. Αφιερωμένο σε όσους αηδιάζουν που φυλάω τα σκυλιά μου. Αφιερωμένο. Σας το αφιερώνω. Αυτή η σκηνή είναι αφιερωμένη σε όσους αηδιάζουν. Κοιτάξτε στο στόμα. Αηδιάστε. Μπαύω το μερεντάκι μου. Μπαύω. Αγαπουλίτσα μου. Αγαπουλίτσα μου, όμορφη. Και το φεντάκι μου. Και το φεντάκι μου. Αυτά λοιπόν είχε η βιντεάρα σήμερα. Και εδώ είμαστε. Τι παρές, πατήστε εγγραφούλα. Θα σας το θυμίζω συνέχεια σε κάθε βίντεο. Εγγραφούλα. Να ανέβει το κανάλι. Να ανέβει, να φτιάξουμε κι άλλες βιντεάρες. Ωραία. Άντε φιλιά, ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Πάμε με ρεντάκι μου. Κορίτσι μου, γρήγορα, γρήγορα.